Καλημερίζω σήμερα το πρέσβη επιτιμή, τον εξαιρετικό κύριο Γιώργο Αϊφαντή. Καιρό έχουμε να τον ακούσουμε. Καλημέρα, κύριε Αϊφαντή. Καλημέρα σας, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα στους ακροατές του 984. Κύριε Αϊφαντή, θέλω να ξεκινήσω με κάτι που δεν έχει σχέση ούτε με την επικαιρότητα του Ναγκόρνο Καραμπάχ, ούτε με τα όσα συμβαίνουν, χανόμαστε στη μετάφραση αν είναι κρατήδιο στο βόρειο κατεχόμενο κομμάτι της Κύπρου ή ψευδοκράτος, αλλά με αυτή την αποβήματος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τοποθέτηση του Πρωθυπουργού ότι έχουμε κανονικοποιήσει τις σχέσεις μας με την Τουρκία, και είπα στον πρόεδρο Ερντογάν ότι η βασική μας διαφορά είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Έχουμε κανονικοποιήσει τη σχέση μας με την Τουρκία πώς, αφαιρώντας το Κυπριακό από την ατζέντα, για παράδειγμα? Ακριβώς, αυτό είναι το νόημα. Εμείς το προσωπικά, εγώ το έχω πει από πάρα πολύ καιρό, και άλλοι παρατηρητές και συνάδελφοί μου κατηδίαν μου το λένε, ότι το Κυπριακό αντιμετωπίζεται σαν βαρύδι. Το θέμα είναι ότι μετά την ανακοίνωση αυτή από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης ότι το μόνο πρόβλημα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας είναι η οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι το μόνο πρόβλημα η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Των θαλασσίων ζωνών. Ωραία. Άρα και βάζει μέσα ο Πρωθυπουργός και την έκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων. Με αυτόν τον τρόπο, εάν αύριο προχωρήσει η Τουρκία κάνει οτιδήποτε στην Κύπρο, η Ελλάδα έχει πει ότι δεν την αφορά. Δηλαδή τι έχει συμβεί? Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε άτυπα αυτό που προσπαθούσε να κάνει τυπικά ο κύριος Κοντζιάς στο Κράνς Μοντανά, να καταργήσει το καθεστώς εγγυήσεων σε ό,τι αφορά την Ελλάδα. Με τη συνθήκη του Λονδίνου, η Ελλάδα, η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν εγγυηθεί την αδερφική ακεραιότητα και τη συνταγματική τάξη της Κύπρου. Γι' αυτό το 1973-1974 παρενέβη η Τουρκία, λέγοντας «Είμαι εγγύτης, διασαλεύτηκε η συνταγματική τάξη, παρεμβαίνω να την αποκαταστήσω». Λοιπόν, όλες οι ελληνικές ελίτ, αριστερόμορφες, δεξιόμορφες και μια σειρά πολιτική, δηλαδή από τον καιρό του Αβέροφ και του Καραμαλή ακόμα, αν διαβάσει κανείς το βιβλίο του, το ξέρετε το βιβλίο του Γιώργου Γεωργή, «Αβέροφ, Σεφέρης, η Ρήξη», που είναι μια ιστορική παρουσίαση της αλληλογραφίας των δύο ανδρών, των ημερολογίων τους, και προκύπτει ότι πριν καν ιδρυθεί η Κυπριακή Δημοκρατία, και ενώ το Κυπριακό ήταν το μεγάλο αγκάθι στις σχέσεις της Ελλάδας με το ΝΑΤΟ, με τους Βρετανούς συμμάχους και με τους Τούρκους συμμάχους, υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι θέλαν να το βγάλουν από την ατζέντα. Να το βγάλουν από την ημερήσια διάταξη, να το εξαφανίσουν. Ναι, είναι ένα πρόβλημα, παιδί μου, όπως το Τιμόρ και η Ινδονησία. Ναι, είναι ένα διεθνές πρόβλημα, δεν μας αφορά. Παραγνωρίζοντας ότι στην Κύπρο κατοικούν Έλληνες. Και αυτό είναι κάτι που θα το βρει μπροστά του και, και ο κύριος Πρωθυπουργός και ο διάδοχός του και όλοι οι μνηστήρες της εξουσίας στην Ελλάδα. Εάν κάτι πάθει κάποιος στην Κύπρο, Έλληνας, από προώθηση των τουρκικών στρατευμάτων, ο λογαριασμός θα έλθει στην Αθήνα. Όπως στον Ναγκόρνο Καραμπάχ, ο λογαριασμός θα επιστρέψει στο Ερεβάν. Δεν θα μακροημερεύσει ο σημερινός πρόεδρος. Δηλαδή, όταν λέει δεν θα μακροημερεύσει, θα τον εκτελέσουν, θα τον δολοφονήσουν, θα τον ανατρέψουν. Διότι αυτοί που χάνονται και συνοστίζονται στο αεροδρόμιο του Στεπανακέρτ δεν είναι Αργεντίνοι, είναι Αρμένοι. Και οι Αρμένοι υπάρχουν στον Ναγκόρνο Καραμπάχ από τότε που υπάρχει, μαζί με Αζέρους προφανώς, έτσι δεν το συζητώ, αλλά κατά πλειοψηφία είναι οι Αρμένοι από τότε που υπάρχει αρμενικό έθνος. Και αυτοί οι άνθρωποι ξεριζώνονται. Αυτό που συμβαίνει εκεί είναι κάτι αυτό, είναι αυτό που συνέβη σε εμάς το 22. Και αυτό που θα συμβεί όταν οι Τούρκοι με μία ή την άλλη πρόφαση προχωρήσουν νοτιότερα της γραμμής, της πράσινης γραμμής, της γραμμής ανακοχής στην Κύπρο. Γιατί μην αμφιβάλλετε, κάποια στιγμή αυτό θα γίνει. Όταν δεν υπάρχει αντίπαλο δέος. Θα έρθω σε αυτό. Με ρωτάει εδώ ο Νίκος. Κύριε πρέσβη, λέει καλημέρα. Πίσω από τον Ναγκόρνο και την Κύπρο και την προσέγγιση που έχουν Αρμενία και Ελλάδα ως προς τις δύο αυτές
οντότες, μήπως βλέπετε ένα κοινό παρανομιστή που λέγεται Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική? Προφανώς δεν το οργανώνει, δεν το οργανώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκμεταλλεύονται. Εκμεταλλεύονται δηλαδή την εθελοδουλεία του ελληνικού πολιτικού συστήματος, της ελληνικής ελίτ, και κατεβάζουν βέβαια και τους ανθρώπους τους έτσι, μέσα, καλλιεργούν τους ανθρώπους τους, προώθουν. Αλλά εάν εμείς δεν ήμασταν δεκτικοί, δεν θα μπορούσαν να το κάνουν. Δουλειά κάθε μεγάλης δύναμης, υπεριαλιστικής λέγαμε παλιά, περί αυτού πρόκειται, imperium έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ανά τον κόσμο, είναι να βρίσκει ντόπιους συνεργάτες και να τους προωθεί και να καλλιεργεί φιλικά προς αυτούς συνειδήσεις. Ο κύριος Πρωθυπουργός πήγε και είπε ότι η Ελλάδα έχει ταχθεί στη σωστή μεριά της ιστορίας. Δηλαδή έχει γίνει ένα υποχείριο, για να το λέμε απλά, να το καταλαβαίνει ο κόσμος, της Αμερικανικής Εξωτερικής Πολιτικής. Δεν καινοτόμησε. Εγώ όταν ήμουν 18-19 χρονών, το 73-74, αυτό αντιλαμβανόμουν. Και πήγαινα σε αμερικανικό σχολείο. Και καταλάβαινα ότι εδώ πέρα ήμασταν ένα είδος natives, και υπήρχαν κάποιοι καλοί επικυρίαρχοι, και μάλιστα από αυτούς ήταν κάποιοι και φίλοι της Ελλάδας, αγαπούσαν τον ελληνικό πολιτισμό, μιλάγανε εξαιρετικά ελληνικά. Αλλά η Ελλάδα ήταν ένα άθυρμα στους μια φωλίδα πάνω στον αμερικανικό θώρακα. Αυτό ήταν. Αυτό είμαστε. Μπορεί να, σε μερικούς να αρέσει αυτό. Εμένα από 16 ετών δεν μου άρεσε. Θα ήθελα να έχουμε μια ισότιμη σχέση όσο επιτρέπει το μέγεθος των δύο χωρών, αλλά να μην είμαστε εξαρτημένοι και να μην εξαρτάται το εθνικό μας συμφέρον από το αμερικανικό, από τις τρέχουσες ανάγκες της αμερικανικής πολιτικής και μόνον. Αν κάποιοι έχουν επιλέξει να κυβερνούν στα γόνατα και να βρίσκονται στα γόνατα μπροστά στους Αμερικανούς, πιστεύω ότι στην τριβική πλειοψηφία του ελληνικού λαού και η ταπεινότητα μου μαζί με αυτόν. Και δεν με ενδιαφέρει για τους υπόλοιπους προσωπικά, εγώ μένα δεν μ' αρέσει. Και γι' αυτό μπήκα και στο Υπουργείο Εξωτερικών, για να πετύχουμε μια αναπροσαρμογή αυτής της σχέσης. Δεν είμαι αντιμερικανός, δεν μ' αρέσουν πάρα πολύ οι Ηνωμένες Πολιτείες, τις έχω πιστευτεί κατά καιρό, επανειλημμένα, μ' αρέσει ο αμερικανικός πολιτισμός, με αυτόν μεγάλωσα, με αυτόν γαλουχήθηκα. Έχω μερικές διαφορές απόψεων, μπορώ να τις έχω. Γιατί είμαστε Έλληνες. Έχουμε πολλά κοινά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε το αγκιστρωμένο ψάρι στο καλάμι τους, το οποίο το δίνουν δόλωμα, το πετάνε από εδώ, το πετάνε από εκεί κτλ. Άρα, κατά τη γνώμη σας, τι προϊονίζεται αυτή η νέα φάση των σχέσεων με την Τουρκία που έχουμε επικύρωση του νέου οδικού χάρτη, πέστε το όπως θέλετε, γιατί από ορολογίες πάμε καλά, μα θέλουμε να μπερδέψουμε τον κόσμο, στη Νέα Υόρκη, και λέω τι προϊονίζεται υπό την έννοια ότι πια φαίνεται εδώ, όσα μας είχατε πει και πριν διακόψουμε για το καλοκαίρι τις ραδιοφωνικές εκπομπές, βήμα-βήμα να κλείνει ψηφίδα-ψηφίδα όλο το παζλ. Κοιτάξτε, το πρώτο που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι η σημερινή τοποθέτηση του Υπουργού, του Πρωθυπουργού στα Ηνωμένα Έθνη είναι κόλαφος για το ελληνοαμερικανικό λόμπι. Διότι πώς θα στηρίξουν οι ομογενείς μας, οι οποίοι ως Αμερικανοί πολίτες ελληνικής καταγωγής, ενώπιον των Αμερικανικών θεσμών, λένε ότι η Τουρκία είναι επιθετικό κράτος. Όταν είναι Πρωθυπουργός, είπε ποια επίθεση. Ούτε μας έχουν επιτεθεί στην Κύπρο, άλλο κράτος η Κύπρος, αν έχει επιτεθεί η Τουρκία στη Χιλή. Και μεταξύ μας δεν έχουμε και τίποτα. Έχουμε μια διαφορά για τις θαλάσσιες ζώνες. Πάρα πολύ ωραία. Είναι λόγος αυτός να μην πάρει τα F-16 τάχα μου για να αμυνθεί ή επιτεθεί στον Πούτιν η Τουρκία. Όχι. Λοιπόν, άρα ο Πρωθυπουργός έκανε αυτό που λέμε lip service, λένε οι Αμερικανοί, στην Αμερικανική κυβέρνηση. Θέλει το State Department και το Υπουργείο Άμυνας να δώσει αεροπλάνα στην Τουρκία και ο Πρωθυπουργός τους διευκολύνει σε βάρος του εθνικού συμφέροντος. Διότι βέβαια ξέρει πολύ καλά ότι αν πάρει αυτά τα F-16, σε λίγο θα τα δει πάνω από τα ελληνικά νησιά τα εξυγχρονισμένα F-16 η Τουρκία.
Αλλά δεν τον, πώς το λένε, δεν τον κόφτει, προφανώς διότι θεωρεί ότι αυτά τα νησιά είναι πολύ ελληνικά. Για να δούμε. Είναι. Είναι. Υπάρχει μια ολόκληρη σχολή σκέψης, της οποίας η κόσμια εκδοχή είναι ο Πρωθυπουργός. Διότι αν πάμε σε Παπαχρήστους, Ροζάκηδες και τα λοιπά, οι άνθρωποι έχουν, έχουν απεκδηθεί πάσα, κάθε ένδυμα και κάθε πρόσχημα. Ναι, λοιπόν, αλλά κοιτάξτε, αυτό είναι το πρώτο πράγμα που, που ναι, συμβαίνει. Το δεύτερο. Δηλαδή μαχαιρώνουμε την πλάτη την ομογένεια. Το δεύτερο πράγμα που συμβαίνει είναι ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία διαλόγου, όπου τα μεν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης θα οδηγήσουν στην αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, δηλαδή στη θεωρητικοποίηση, στη θεσμοποίηση του καθεστώτος σιωπηλής απόσυρσης που, που εφαρμόζουμε ήδη, στο γεγονός ότι δεν θα, δεν θα στέλνουμε αεροπλάνα ανατολικά του 25ου μεσημβρινού παρά μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της Τουρκίας. Αυτά είναι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που προωθούνται και αν θέλετε μπορούμε να μιλήσουμε, είναι μια τεχνική συζήτηση, αν θα είναι οπλισμένα τα αεροσκάφη, πώς και τα λοιπά, πώς θα ξεκινάνε και τα ρέστα. Αν θα υπάρχει Τούρκο σύνδεσμο στη Λάρισα για να ενημερώνει τη Άγκυρα σε χρόνο μηδέν για το ποια αεροπλάνα σηκώνονται και πού πάνε, όπως οι νατοικοί εταίροι μας εισηγούνται. Και το άλλο πράγμα είναι η κυρία Παπαδοπούλου που θα κάνει τον πολιτικό διάλογο. Ναι. Λοιπόν, θα δούμε τα αποτελέσματα του πολιτικού διαλόγου. Αυτό σημαίνει μια αλλαγή στάσης. Μπήκαμε αμιγώς σε πολιτικό διάλογο πια. Κανονικά σε πολιτικό διάλογο. Δηλαδή αυτό που απαιτούσε δηλαδή με την απειλή των όπλων η Τουρκία το καλοκαίρι του 20, καθίστε να συζητήσετε τις απαιτήσεις μας, τώρα συμβαίνει. Και όποιος νομίζει, όποιος θεωρεί, αυτό θέλω να είμαι ξεκάθαρος απέναντι εδώ σε ένα ελλαδικό αθηνοκεντρικό κονκλάβιο το οποίο διατείνεται ότι συζητάμε με, με την Τουρκία μόνο τις θαλάσσιες ζώνες. Μα δεν τις συζητάμε μόνο αυτές. Δηλαδή είναι κοροϊδία της νοημοσύνης μας, προσβολή της νοημοσύνης μας, να λέμε ότι η Τουρκία, η οποία έχει διατυπώσει με χάρτες, με πιστολές στον ΟΗΕ, με αποστολή σκαφών, έχει διατυπώσει μία σειρά απαιτήσεις, εμείς συζητάμε μόνο αυτά. Είμαστε σαν την νεαρή δυσποινίδα που πηγαίνει στο γραφείο του γυραιού κυρίου για να δει τα γραμμάτωσήμά του. Όποιος θέλει το πιστεύει. Αλλά δεν, ξέρουμε όλοι ότι δεν γίνεται έτσι και η νεαρή δυσποινής το ξέρει. Λοιπόν, άρα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, διότι εγώ έχω δει την κυρία Παπαδοπούλου χρόνια πριν να διαπραγματεύεται με τους Αμερικανούς στο θέμα των βάσεων τότε και κυριολεκτικά σας λέω τότε είχα υποστεί ένα σοκ, γιατί δεν ήξερα, καθόταν από τη μεριά του τραπεζιού του δικού μας, αλλά δεν ήξερα σε απόψη άλλη πλευρά, έλεγε. Εν πάση περιπτώσει, τώρα εδώ ειδού στάδιο δόξης λαμπρών, έχουμε βάλει τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση, όπως τον σταθμάρχη της Λάρισας, όπως τον διοικητή της Αγχιάλου, όπως τον διοικητή του Στεφανοβικίου, όπως αυτόν που σχεδίασε την αποστολή στη Λιβύη. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι κάτι καινοφανές στο ελληνικό σύμπαν άτομα αυτής της ποιότητας και αυτών των δυνατοτήτων στις πιο υπεύθυνες θέσεις. Ναι, αλλά κοιτάξτε τώρα εδώ, κύριε Πρέσβη. Θα σας πει κάποιος, όπως το λένε τέσσερις πανεπιστημιακοί και διπλωμάτες, ότι γιατί εσείς είστε στα κάγκελα εδώ. Κανένας διπλωμάτης. Πανεπιστημιακοί είναι όλοι που θα θέλανε να είναι διπλωμάτες. Με συγχωρείτε, ο κύριος Ροζάκης θήτευσε και υφυπουργός εξωτερικών. Αυτό είναι πολιτικό πρόσωπο και θήτευσε γύρω στους 3-4 μήνες επί Σιμίτη. Δηλαδή, ούτε και ο Σιμίτης τον άντεξε. Ναι, σας λένε λοιπόν, ωραία, ανακαλώ περί της ιδιότητας. Δεν είναι διπλωμάτης, θέλω να πω ότι δεν έχει διπλωματική παιδεία, δεν έχει δώσει τους όρκους, δεν είναι στην καθημερινή υπεράσπιση, γιατί αυτό είναι η ελληνική διπλωματία. Κύριε, είναι Ιφαντή, η καθημερινή υπεράσπιση του εθνικού συμφέροντος. Καταλάβατε πολύ καλά. Πολύ πριν επιληφθούν οι ένοπλες δυνάμεις, αν απαιτηθεί ποτέ να επιληφθούν. Έχετε δίκιο. Και ανακαλώ την απόδοση ιδιότητας. Ξέρετε όμως ότι αυτό είναι το think tank με το οποίο λειτουργεί η εξωτερική πολιτική. Think tank, και μη εξαιρετή. Μάλιστα. Σας λένε λοιπόν ότι εδώ ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου. Δεν το θέτε. Θέλετε μαξιμαλισμούς. Τι θέτε. Δεν θέλουμε, πρώτα απ' όλα,
να δούμε το τελευταίο άρθρο τους, όπου μας εξηγούν ότι δεν έχουμε κυριαρχία, και το είπε και η κυρία Μπακογιάννη αυτό, το είπε έτσι πιο εκλεκευμένα, παρά μόνο σε ό,τι συμφωνεί η Τουρκία. Ότι η κυριαρχία μας εξαρτάται από τη συγκατάθεση της Τουρκίας. Αλλιώς την έχουμε στα χαρτιά άχρηστο πράγμα. Αυτό λένε με πολλές γυρλάντες οι τέσσερις στο δεύτερο άρθρο. Τους απάντησε ο κύριος Λιγερός, νομίζω αποστομωτικά, σημείο προς σημείο. Αλλά αυτό λένε. Θα μου πείτε, είναι κακό να το, που, να το πει αυτός? Όχι. Και το 1939-1940 υπήρχαν μια σειρά από διπλωμάτες, στρατιωτικούς, καθηγητές πανεπιστημίου που θεωρούσαν ότι η Ελλάδα πρέπει να κύψει, να στύψει τον Αφιένα στην χιτλερική Γερμανία. Γιατί δεν ήταν κακό. Εκεί θεωρούσαν ότι βρίσκεται το εθνικό μας συμφέρον. Και ήρθαν οι καλοί αυτοί άνθρωποι οι Γερμανοί και δεν άφησαν λίθον επί λίθου στην περίοδο διακυβέρνησής τους στην Ελλάδα. Με το πρόσημα ότι τρέχει πόλεμος. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν, και ας πάρουμε την ευγενέστερη εκδοχή, ότι με το αζημίωτο, ότι χάρη ιδεολογίας, ότι έτσι πιστεύουν. Το θέμα δεν είναι απλώς τι πιστεύει κανείς, είναι τι επιπτώσεις έχει η ιδεολογία του. Τι επιπτώσεις για το εθνικό συμφέρον. Όταν αρχίζουμε να δίνουμε στην άλλη πλευρά και η άλλη πλευρά συνειδητοποιήσει ότι οι απειλές της πιάνουν τόπο, νομίζω ότι θα επιχειρήσουν να ανακτήσουν αυτά που έχασαν το 22. Αν ήμουν Τούρκος, αυτά θα επιδίωκα. Και αυτό επιδιώκουν και οι ίδιοι. Δηλαδή, αν ήμουν Τούρκος, διαβάστε τι λένε οι ίδιοι οι Τούρκοι. Λοιπόν, για αυτούς, η Θράκη, η Θεσσαλονίκη, είναι χώρες, δεν είναι τα σύνορα της καρδιάς τους. Και είναι το μεγαλύτερο ψέμα στον κόσμο. Και η μεγαλύτερη κοροϊδία της νοημοσύνης μας να λέμε ότι η Τουρκία έχει μόνο μία διαφορά μαζί μας, τις θαλάσσιες ζώνες, αυτή που θέλουμε εμείς. Η Τουρκία έχει πει στα Ηνωμένα Έθνη τη διαφορά. Θέλει νησιά, τη κυριαρχία, θέλει αυτά τα πράγματα. Και είναι λογικό, διότι θεωρούν ότι τα έχασαν. Έγραψε πρόσφατα στην Χουριέτ ένας αρθρογράφος, ένα πολύ διαφωτιστικό άρθρο μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν, λέγοντας ότι η Ελλάδα είναι, έχει ξεχαρβαλωθεί και είναι ευκαιρία να πάρουμε τα νησιά τα οποία έχει παρανόμως στρατιωτικοποιήσει ή και καταλάβει με στρατό η Ελλάδα και δεν τις ανήκουν. Λοιπόν, δεν έχει παραιτηθεί η επίσημη Τουρκία τίποτα. Και εγώ να ήμουν Τούρκος, πάλι πολύ το ίδιο θα έκανα. Δηλαδή, θα λέω, βλέπω ότι η Ελλάδα είναι διατεθειμένη να μου δώσει αυτά που ζητάω μάνου μιλιτάρι μέσα από διαπραγματεύσεις. Γιατί να μην πάω σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Αν αρνηθεί, αν κάνει πίσω στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, θα χρησιμοποιήσω τη στρατιωτική ισχύ μου, θα χρησιμοποιήσω τις απειλές μου για να συνέλθουν οι άλλοι αφού τις φοβούνται. Και να πω ότι ο Τούρκος δημοσιογράφος δεν είναι ότι και ότι, είναι ο νούμερο ένα θεωρεί το ΣΕΝΕΡ, έτσι, δεν είναι ότι και ότι, άρα δεν έχουν εκτομιστεί από ένα τυχαίο πρόσωπο. Δεν έχουν εκτομιστεί από κανένα τυχαίο πρόσωπο και οι Τούρκοι αρθρογράφοι δεν διακρίνονται για την ανεξαρτησία της γνώμης τους. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν αυτός ο άνθρωπος είχε μια καινοφανή θεωρία, δεν θα έφτανε να τη δημοσιεύσει. Θα τον σταματούσαν τα διάφορα φίλτρα που υπάρχουν στην Τουρκία. Απηχεί σκέψεις του βαθέως τουρκικού κράτους, όχι πολύ βαθέως δηλαδή, αλλά λέει στους Τούρκους πολίτες για να καταλάβουν γιατί διαπραγματευόμαστε. Δηλαδή είπαν οι Τούρκοι, α, ωραία, θέλετε να σας αναγνωρίσουμε ότι είναι δικά σας για να μας τα δώσετε. Ωραία, δικά σας είναι, διαπραγματευτείτε τα, δώστε μας. Και υπάρχει όλη η σύσσωμη εδώ η ελληνική πολιτική τάξη, η οποία θέλει να τα δώσει. Είδατε τους διεκδικητές του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Αχτσιόγλου, τον κύριο Κασελάκη, που θέλουν να είναι οι αυριανοί πρωθυπουργοί, έτσι. Τον κύριο Ανδρουλάκη να σχολιάζουν την εξωτερική πολιτική και τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν και αυτά που είπε ο Ερντογάν, θέματα εξωτερικής πολιτικής. Όχι. Το θέμα είναι οι τριετίες. Και από πότε θα μετράνε στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, αν θα του δώσουμε 15-20 ευρώ παραπάνω, που θα τα έχουμε φάει με 40.000 τρόπους πριν. Δηλαδή αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι υπάρχει μια σύνδεση ανάμεσα στο βιωτικό επίπεδο και στην κατάσταση που βιώνει σήμερα στην Ελλάδα, όπου όλοι περιμένουμε να δούμε αν θα καούμε ή θα πλημμυρίσουμε,
ή αν θα φαλυρίσουμε, αυτό το καθεστώς συνδέεται με την υποτέλεια στα θέματα εθνικής κυριαρχίας. Ένα εθνικά κυρίαρχο κράτος θα είχε αναπτύξει τους υδρογονάνθρακες νοτίωσης Κρήτης, νοτιοδυτικά της Κρήτης. Μα καθίστε. Και αυτή τη στιγμή θα εξασφάλιζε ευημερία. Καθίστε τώρα, καθίστε κύριε πρέσβη. Καθίστε. Διότι εδώ θα καθίσουμε να συζητήσουμε, έτσι δεν λέμε, πολιτικά. Γιατί δεν θα τεθούν τα θέματα επίρρειας μηδενικής, για παράδειγμα, του Καστελορίζου, πρώτο βήμα, ή πάρτε 10 ναυτικά μίλια εκεί που δεν ενοχλούμαστε, αλλά δώστε μας διόδους αλλού. Δεν θα γίνει τέτοια συζήτηση. Προφανώς θα γίνει συζήτηση, αλλά βλέπετε ότι εν ώψη της συζητήσεως αυτής, την οποία πολύ ωραία περιγράψετε, αυτές θα είναι οι τουρκικές θέσεις και από αυτόν θα συζητήσουμε. Διότι με την Τουρκία συζητάμε, δεν συζητάμε με την Κίνα, και τις τουρκικές θέσεις και απόψεις θα συζητήσουμε. Λοιπόν, και τις ελληνικές φυσικά. Και η ισχύ των δύο συνομιλητών καθορίζει και την έκβαση αυτού του διαλόγου. Έτσι, το έχει πει ο Θουκυδίδης όταν συνομίλησαν οι Αθηναίοι με τους Μιλίους. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Μέχρι τότε εμείς γιατί δεν προωθούμε τις έρευνες νότιο-δυτικά της Κρήτης, εκεί που όλη η Κρήτη μπαίνει εμπόδιο ανάμεσα στην Τουρκία και στη Λιβύη, γιατί δεν προχωρούμε τις έρευνες στα Γιάννενα, να βγάλουμε το πετρέλαιο που υπάρχει από κάτω, γιατί γιατί λέει ο Πρωθυπουργός ότι εμείς είμαστε με τα καλώδια, με ρεύμα, έχει κηρύξει ότι σε 2-3 μήνες δεν θα χρειαζόμαστε, δηλαδή μιλάει 25-30 χρόνια όπως μιλάνε άλλοι για 2-3 μήνες, δεν θα χρειαζόμαστε, δηλαδή, το φυσικό αέριο. Αυτή η Νορβηγία εκεί μέσα στο κρύο που τους έχει αποκτηνώσει, επενδύουν στο φυσικό αέριο και θησαυρίζουν αυτοί οι ανόητοι, ενώ εμείς είμαστε με τις γεννήτριες, έτσι όταν φυσάει, ρεύμα τζάμπα, και όταν δεν βρέχει και έχουμε ήλιο, το οποίο δεν μπορούμε να αποθηκεύσουμε. Δεν μπορούμε να αποθηκεύσουμε, συγκεντρώνουν ρεύμα και το πετάμε γιατί δεν έχουμε που να το δώσουμε, δεν υπάρχουν όχι μόνο τα ρημάδια καλώδια, αλλά δεν υπάρχουν και συσσωρευτές αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Σε 25-30 χρόνια ίσως υπάρξουν. Αλλά τώρα δεν υπάρχουν που βάζουμε εμείς. Έχουμε γεμίσει όλες τις ράχες και τις ραχούλες με ανεμογεννήτριες και στο τέλος θα μας πούνε να βάλουμε και μία στο κεφάλι μας για να είμαστε αυτοτελείς από ενεργειακή άποψη. Δεν υπάρχει τρόπος να το συσσωρεύσεις, άρα το πετάς. Και όταν το χρειάζεσαι, γιατί υπάρχουν μεγάλα καιρικά φαινόμενα ή θέλεις βιομηχανία έντασης, δεν το έχεις. Διότι δεν έχεις μια συμφωνία ότι φυσάει διαρκώς. Άρα το φυσικό αέριο θα πρέπει να είναι η βάση της βιομηχανίας μας και είναι ευπρόσδεκτες οι οικολογικές μορφές αέρας, ήλιος και τα λοιπά για να συμπληρώνουν, αλλά χωρίς την κύρια υποδομή είμαστε μια χώρα η οποία είναι στο έλεος της ηλιοφάνειας και στο έλεος του αέρα και στο έλεος της πλημμύρας, στο έλεος της φωτιάς όπως είδαμε πρόσφατα. Μισό λεπτό, θα έρθω, θα κλείσω με αυτό. Μου λέει εδώ κάποιος φίλος, ο Κώστας, δηλαδή μετά την ατυχή μετάφραση στα ελληνικά περικρατηδίου στο βόρειο τμήμα της Κύπρου που επιδιορθώθηκε και είναι ψευδοκράτος, λέτε εσείς ότι στην πολιτική ατζέντα γενικώς μπορεί να μπουν και νησίδια αυτό να συμβεί? Κοιτάξτε, έχουν μπει με τον πιο επίσημο τρόπο, έχουν δώσει και έχουμε παραλάβει έγγραφα με τα οποία οι Τουρκοί θέτουν μια σειρά νησιά. Λέω μόνο ένα, οι Νούσες. Είναι το πρώτο. Οι Νούσες, ξέρετε, είναι κατοικημένες. Με πολλές οικογένειες εφοπλιστών σε μνήνονται ότι κατάγονται από εκεί. Δεν συζητώ για το Αγαθονήσι, το οποίο κάποιος μπορεί να σνομπάρει το Αγαθονήσι τώρα. Το Φαρμακονήσι, αυτό πια κι αν. Μα άμα λέτε οι Νούσες, να ξεχάσεις την Παναγία, αυτό μου λέτε. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι η Τουρκία έχει ζητήσει και η Ελλάδα έχει δεχθεί στη διάρκεια των διερευνητικών επαφών τα πάντα. Και ακριβώς επειδή γνωρίζουν ότι τα έχουμε δεχθεί τα πάντα να τα συζητήσουμε, πιέζουν οι Τούρκοι και διπλωματικά και στρατιωτικά. Και για να δεχθούμε εμείς, να δεχθεί η Τουρκία να αρχίσουμε να συζητάμε, προσέξτε, όχι να πάμε, να αρχίσουμε να συζητάμε πάνω στην παραπομπή με ένα συνυποσχετικό στη Χάγη, θα έχει αποσπάσει πριν υπό τη μορφή
οικοδόμησης μέτρων εμπιστοσύνης την αποχώρηση του στρατού από εκεί. Την μη υπεράσπιση αυτών των νησιών, δηλαδή δεν κάνουμε ασκήσεις αεροπορίας αυτή τη στιγμή πάνω από την Λέσβο, δεν κάνουμε πάνω από τη Χίο, συνεπώς πάνω από τις Ινούσες και τα λοιπά. Η αεροπορία μας στα χαρτιά έχει ένα σχέδιο πώς την κακιά στιγμή, εάν λάβει εντολή με ένα κεφαλαίο το εάν, θα υποστηρίξει τα φίλια τμήματα εκεί. Αλλά δεν ασκείται. Και ακόμη και αν ασκείτο, μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην Αιχέλο, υπάρχει ένα ερώτημα. Τι θα πετάνε, τι θα εκτοξεύουν τα ελληνικά αεροσκάφη, τόμους του διεθνούς δικαίου, διότι αυτοί δεν εκάησαν. Η αποθήκη των τόμων του διεθνούς δικαίου που διαθέτει το ελληνικό κράτος είναι εκεί και αυτοί δεν έπαθαν ζημιές. Τα άλλα όμως, οι παλαιές βόμβες που μας λέγανε, ήταν στην Ήπεθρο και ξεράγησαν. Τα αντιαρματικά ελικόπτερα, τα οποία από τη στιγμή που πλησιάζουν σε ένα νησί μπορούν να εξαλείψουν προγεφυρώματα, μπορούν να χτυπήσουν, αυτά τα βρήκαμε, τα είδαμε βυθισμένα μέχρι την κοιλιά στο νερό, άλλα με φίδια πάνω που είχαν ανέβει για να γλιτώσουν το νερό κτλ. Ελικόπτερα δηλαδή, ό,τι πιο ευέλικτο που θα μπορούσε να το σηκώσει ο διοικητής και να το πάει σε άλλη βάση, στις στέγες των κτηρίων κτλ. Δεν συζητώ για αυτά που ήταν υποσυντήρηση. Αυτά όλα είναι καταστάσεις που δείχνουν ότι το ίδιο ξεχαρβάλωμα που υπήρχε στους σιδηρόδρομους αντίστοιχο υπάρχει και στο στρατό. Για το Υπουργείο Εξωτερικών σας λέω ότι δεν είναι τόσο μεγάλο. Ότι υπάρχουν εκεί οι άνθρωποι, ίσως επειδή βρίσκονται καθημερινά στο πάρε δώσει και στην υπεράσπιση της κατάστασης, δεν είναι τόσο ξεχαρβαλωμένη. Δεν ξέρω τι θα προκύψει αν αφαιθεί η κυρία Παπαδοπούλου όπως τώρα, ας πούμε, που ανασκολοπίζει τα πάντα. Μετά από 2-3 χρόνια τι θα έχει επιβάλει. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει ακόμη ανεξαρτησία πνεύματος. Στο στρατό υπάρχει group thinking. Εάν ο εισαγγελέας, ο οποίος κάνει έρευνα για το πώς πήγαμε στη Λιβύη, αναζητήσει τις τηλεφωνικές κλήσεις ανάμεσα στο ΓΕΘΑ, σας λέω είδηση τώρα, ανάμεσα στο ΓΕΘΑ και στην υπηρεσία, στην ΙΔΑΣ του Υπουργείου Εξωτερικών και στο Υπουργείο Εξωτερικών γενικότερα, στο γενικό επίπεδο διευθύνσεων, θα τρελαθεί με αυτά που λέει. Γιατί το Υπουργείο Εξωτερικών μέχρι την τελευταία στιγμή τους έλεγε ότι είναι έτοιμο το αεροσκάφος, ναι, είναι φορτωμένο, αλλά δεν ξέρουμε που θα πάει. Οι Λίβοι άλλαζαν αεροδρόμιο προορισμού. Και επιπλέον έλεγαν ότι δεν έχουμε καμία εγγύηση της ασφαλούς μεταφοράς. Είναι ένα χάος. Δεν έχουμε έμπιστους πολιτοφύλακες, έμπιστους μισθοφόρους. Περί αυτού πρόκειται. Να πληρώσουμε κάποιους ανθρώπους, αλλά να παράσουν στρατιωτική προστασία στην αποστολή των 20 ανθρώπων, οι οποίοι, εντάξει, πήγαν εκεί για μια διαδικασία δημόσιων σχέσεων. Οι Γάλλοι έχουν νοσοκομείο με 40 νοσηλευτές. Οι Ιταλοί επίσης νοσοκομείο. Το νοσοκομείο έχει το δικό του υλικοδρόμιο. Έχει τα μέσα επικοινωνίας με το κέντρο επιχειρήσεων της χώρας του. Είναι μια παρουσία αυτοτελής, αυτόνομη και κάνει δουλειά. Εμείς πήγαμε για να βγάλουμε κάποιες φωτογραφίες όπου δαθύναμε τα πακέτα. Λοιπόν, και ήταν όλοι μέσα σε ένα λεωφορείο, σαν την καλή χαρά, δίχως όπλα, με τα δορυφορικά τηλέφωνα πακεταρισμένα. Και έγινε ατύχημα. Εγώ να δεχτώ τους ισχυρισμούς για να μην κατηγορηθώ για διασπορά ψευδών ειδήσεων ότι ήταν ένα ατύχημα. Τροχαίο. Που δεν μπορείς να το προβλέψεις. Ήταν μεθυσμένος ο άλλος, κοιμόταν, κοιμήθηκε στο τιμόνι, έπεσε απάνω τους και κατά κάποιο μυστήριο τρόπο έπιασε φωτιά και χάθηκαν 5 άνθρωποι. Αλλά έτσι όπως ξέρουμε ότι ήσαν τώρα όλοι οι Έλληνες. Εάν οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες, λέω εάν, υποθετική περίπτωση, θέλω να δώσω ένα μήνυμα ότι Έλληνας στρατιωτικός δεν θα πατήσει στη Λιβύη. Και τους στέλνανε ένα drone. Τους στέλνανε έναν παρόδιο εκρηκτικό μηχανισμό, αυτό που λένε roadside bomb οι φίλοι μας οι Αμερικανοί. Εάν τους στέλνανε ένα καμικάζι, υπάρχουν άφθονοι στη Λιβύη που για να πάρει η οικογένειά τους μια ενίσχυση θυσιάζονται οι ίδιοι να πάνε μια ώρα αρχίτερα στον παράδεισο. Έτσι όπως ήταν η διάταξη δεν θα είχαν συμβεί τα ίδια και χειρότερα. Εγώ τίνω να πιστέψω ότι δεν ήταν τρομοκρατική επίθεση και ήταν τροχαίο ατύχημα, γιατί κάποιοι γλίτωσαν.
Γιατί αν την είχε σχεδιάσει αυτή ένας Τούρκος στρατιωτικός αυτή την επίθεση, δεν θα γλίτωνε κουνούπι έτσι όπως πήγαιναν όλοι σε σχολική εκδρομή. Λοιπόν, ποιος Έλληνας επιτελής έδωσε αυτή την εντολή? Υπάρχουν τα ονόματα τους, μιλούσαν με τους διπλωμάτες. Θα τους ρωτήσει ποτέ τους διπλωμάτες? Αυτό που λέτε είναι συγκλονιστικό αυτό που λέτε. Πόσο θα ρωτήσει τη Μάγια Μελάγια? Κύριε Πρέσβη, με συγχωρείτε, γιατί εδώ υπάρχουν και πέντε νεκροί συμπατριώτες. Προφανώς πέντε νεκροί να συνηθίσουν να βγαίνουν στα μπαλκόνια οι στρατιωτικοί, διότι με την ηγεσία που έχουν και τη στάση τους απέναντι στην ηγεσία, θα χρειαστεί να βγαίνουν μια φορά το μήνα στα μπαλκόνια να χαιρετάνε αδίκως πεσόντες. Τους πήγανε εκεί σαν πρόβατα επί σφαγή. Λοιπόν, εγώ λέω ότι ήταν ατύχημα και ήταν η κακιά η ώρα, αλλά θα μπορούσε κάλλιστα έτσι όπως είχαν πάει να μην είναι ατύχημα και να μην είχε γλιτώσει κανένας. Άρα μου λέτε όλος ο σχεδιασμός γης Μαδιάμ, μαντάρα. Αν δεν υπήρχαν, υπήρχε ένα τζιπ μπροστά το οποίο εξαφανίστηκε την κρίση. Το κάνετε όμως χειρότερο, γιατί λέτε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών από την γνώση... Το Υπουργείο Εξωτερικών είχε τις ενστάσεις του. Και είναι προς τιμήν των συναδέλφων οι οποίοι κατέθεταν τις ενστάσεις τους. Και είναι προς τιμήν των συναδέλφων στην κεντρική υπηρεσία. Δεν θέλω να πω περισσότερα για να μην φέρω ανθρώπους σε δυσκολία. Ότι κατέθεσαν τις ενστάσεις τους. Και ειλικρινά θέλω να πιστεύω ότι ακόμη και αν η κυρία Παπαδοπούλου είχε ενημερωθεί, θα είχε και αυτή ως επαγγελματίας, κάποια επαγγελματικά ρεφλέξη θα έχουν όλοι, ενστάσεις. Πού τους στέλνεις αυτούς τους ανθρώπους? Χωρίς να έχει κανονίσει τουλάχιστον προστασία. Να πληρώνουμε που πληρώνουμε δεξιά και αριστερά, ας πούμε, ποσά, να πληρώσουμε κάποιο πολέμαρχο να μας έχει μια σοβαρή προετοιμασία, αφού δεν θέλουμε να στείλουμε στρατιωτικό τμήμα και να κάνουμε μόνοι μας τη συνοδεία. Σε ανύποπτο χρόνο είχατε πει κουβέντες για τους ηγέτες των στρατευμάτων, ενώ ξέρω την ιδιαίτερη αγάπη που έχετε στο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Είχατε μιλήσει για έλλειμμα ηγεσίας ή για άλλο στυλ ηγεσίας σε ανύποπτο χρόνο? Αν θυμάμαι καλά, πριν ένα χρόνο. Μισό. Να μ' ακούσετε, σας παρακαλώ. Τότε είχατε γύρει ενστάσεις και από υψηλόβαθμους αξιωματικούς. Το θυμάστε, είπαν πώς τα λέει αυτά κτλ. Σήμερα θέλω να σας ρωτήσω. Αγχίαλος, βλέπαμε το Μανιτάρι σε live. Στεφανοβίκιο, βούλιαξαν. Δεν ξέρω αν υπάρχει αεροπορία στρατού, πτυτικά μπορεί, επιχειρησιακά δεν ξέρω. Βούλιαξαν ελικόπτερα. Λιβύη. Συντήρηση δεν έχουν τα υπόλοιπα, γιατί χάθηκαν τα μηχανήματα συντήρηση, τα εργαστήρια συντήρηση. Λιβύη στο πόδι σχεδιασμός. Τι συμβαίνει εδώ? Δεν είναι θέμα όταν μιλάμε για ισχύ? Δεν είναι θέμα εικόνας? Είναι ότι υπάρχουν εξαιρετικοί στρατιωτικοί. Μπορεί να διαφωνώ μαζί τους και τα λοιπά, αλλά υπάρχουν μέσα στο στρατό, έχουμε διαφορετικές πολιτικές απόψεις ή οτιδήποτε, αλλά είμαι βέβαιος ότι όπως υπάρχουν ικανότατοι διπλωμάτες, υπάρχουν και μέσα στο στρατό ικανότατοι στρατιωτικοί. Έτσι, και άμα δει κανείς τους αποστράτους που μιλάνε, καταλαβαίνει ότι υπάρχει ποιότητα μέσα στους Έλληνες αξιωματικούς. Δεν βρίσκονται στις κρίσιμες θέσεις, δεν έχει σημασία. Θέλω να πω ότι μια ενωδιοργάνωση είναι απαραίτητη εκεί. Αλλά έχουμε φτιάξει, και αυτό δεν είναι απόφαση των στρατιωτικών. Αυτό είναι απόφαση του πολιτικού συστήματος. Με εργαλεία κάποιους στρατιωτικούς. Έχουμε φτιάξει ένα στρατό παρελάσεων. Έχουμε φτιάξει ένα στρατό προμηθειών. Όταν ο αρχηγός Γιαεθά πηγαίνει και χαιρετίζεται και φωτογραφίζεται μπροστά στα F-35 με το χέρι σηκωμένο. Δηλαδή όταν πραγματικά κάνει τη διαφήμιση του αιώνα για την κατασκευάστρια εταιρεία, πριν καν παραγγείλουμε επισήμως, ζητήσουμε δηλαδή, δεν έχουμε παραγγείλει και ένας Θεός είναι θα τα πάρουμε, αν να τα πάρουμε και αυτά και να έχουν την τύχη των αλωνών, καλύτερα 10.000 φορές να μην τα πάρουμε. Κατά την άποψή μου δεν μας χρειάζεται ένα οπλικό σύστημα πανάκριβο που θα ρουφήξει κάθε διαθέσιμο πόρο για οτιδήποτε άλλο στο στρατό και στο ναυτικό και στην αεροπορία. Συνεπώς, όταν βλέπουμε ότι ο στρατός χρησιμοποιείται από το πολιτικό σύστημα σαν μπροστινός, σαν δικαιολογία για να γίνονται μεγάλες συμφωνίες με μεγάλες μίζες, τι περιμένουμε? Δηλαδή οι ένστολοι άλλοι δεν έχουν καταλάβει γιατί τους έχουν. Σημειώνω ότι τις δύο κοπέλες που τους δώσαμε και καλά κάναμε. Την Ηρακλειώτισσα, η μία είναι η Ηρακλειώτισσα. Ναι, ναι. Τη σήκωσαν από τα γραφεία. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Τη
σήκωσαν τα γραφεία και τους είπαν να πάνε. Και προς τιμήν τους και μένα να με σηκώναν το γραφείο, με έχουν σηκώσει το γραφείο και με έχουν στείλει στο Λίβανο όταν είχε γίνει η Ισραηλινή επίθεση. Πήγα ευχαρίστως. Είναι όμως η δουλειά μου. Και αυτονόητα ήταν η δουλειά τους. Θέλω να πω ότι ούτε χρόνο ενημέρωσης είχαν, ούτε τίποτε, ούτε μάχημες ήταν, ούτε ρώτησαν, ούτε πήγαν από φιλοτιμή, όπως πήγαν και τα δύο ξέρετε παιδιά για διερμηνία. Λοιπόν. Στο φιλότιμο κάποιον, πράγματα, ναι, έχετε δίκιο. Αυτά τα πράγματα σε ανθρώπινες ζωές. Εσείς το λέτε γιατί... χάσαμε ναι. Βόμβες, χάσαμε ελικόπτερα, αλλά δεν χάσαμε ανθρώπους. Ένα τώρα ήρθε και η σειρά των ανθρώπων και θα ξανάρθει. Διότι αν μείνει η σημερινή ηγεσία ή κάποια της ίδιας, διότι και άλλοι του ιδίου μοντέλου υπάρχουν, τότε πραγματικά θα έχουμε πρόβλημα. Εάν αξιοποιήσουμε το ταλέντο και αποκεντρώσουμε τις ένοπλες δυνάμεις και κάνουμε τους διοικητές διοικητές και τους δώσουμε την ευθύνη όχι για το τι θα συμβεί αν πάρουν διαταγή αλλά να προετοιμάσουν αποτροπή και το ένα και το άλλο, εάν εμπλέξουμε τον κόσμο στην προσπάθεια των ενόπλων δυνάμεων θα έχουμε ένοπλες δυνάμεις οι οποίες θα την χάνουν σεβασμού. Γιατί τώρα είναι ανέκδοτο. Και μέσα στο ΝΑΤΟ και διεθνώς. Δηλαδή οι Ισραηλοί τι θέλετε να πιστέψουν για την ικανότητά μας να τους βοηθήσουμε. Ξέρουμε ότι έχουμε εξαιρετικούς πιλότους, τους οποίους έχουν πολιτικά, επιχειρησιακά κτλ. Ευνουχής η πολιτική. Θέλω κλείνοντας και θα βάλετε τον επίλογο, γιατί εγκαινιάζουμε όπως καταλαβαίνετε αυτό τον κύκλο των συζητήσεων και μαζί σας πρωινά στον 984 και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Γιατί είναι πολύτιμη συνδρομή με το γνωστικό σας κεφάλαιο. Θέλω να, το εξής. Είπατε να έχει εμπλοκή ο κόσμος. Με συγχωρείτε. Εδώ υπάρχει υποψήφιος πολιτικός αρχηγός, ο οποίος λέει στην πρώτη γραμμή επαγγελματικά αμυγός στρατός, κοινωνική θητεία οι υπόλοιποι, άντρες και γυναίκες. Εμένα δεν με χαλάει και το γυναίκες. Όμως εσείς έχετε πει ότι η πρώτη γραμμή άμυνας, ιδίως στα νησιά, σας συντριγκάρω δηλαδή, είναι οι ίδιοι κάτοικοι των νησιών. Ακριβώς. Τώρα ο κύριος Κασελάκης, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, συμπαθέστατος κτλ. Αλλά είπε κάποια πράγματα με τα οποία ήθελε να πάρει την πλειοψηφία του κομματικού ακροτηρίου του ΣΥΡΙΖΑ, μα να κάνει του κομματικού ακροτηρίου, όχι όσων ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, όσων είναι μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και πηγαίνουν και ψηφίζουν και είχαν δικαίωμα των εγγεγραμμένων. Και αυτά είπε. Το είπα ξύπα στην πολιτική, είναι κάτι πολύ συνηθισμένο. Εάν σταθερά, προγραμματικά. Μείνει σε αυτή τη θέση, θα πρέπει να συζητήσουμε το κόστος, θα πρέπει να συζητήσουμε τις πολιτικές επιπτώσεις. Αλλά όπως έδειξε και η Κριμαία, όπως έδειξε και η Αρμενία, όπως έδειξε και όλα, στρατιωτικές δυνάμεις οι οποίες δεν υποστηρίζονται όχι συναισθηματικά, πραγματικά από εκπαιδευμένο πληθυσμό, εκπαιδευμένο σε κακουθίες, εκπαιδευμένο να τους συνεπικουρεί. Αν δηλαδή δεν έχουμε παλαϊκή άμυνα, αυτό που έγινε στην Κρήτη το 41 και εάν οι διοικητές ήταν λίγο καλύτεροι, οι Βρετανοί ας πούμε δεν είχαν τα χάλια τους ιδίως στη δυτική μεριά του νησιού, θα είχαν ιτηθεί το πιο επίλεκτο σώμα που είχαν οι Γερμανοί, θα είχε ιτηθεί έτσι. Εάν δεν έχουμε αυτή την προδιαγραφή και αυτό το νόημα, αυτή τη λογική, τότε είμαστε κυριολεκτικά έρμεο. Διότι πώς να το κάνουμε. Αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι έχουν απείρως καλύτερες ένοπλες δυνάμεις από τις δικές μας. Για τον απλό εξής λόγο. Πολεμάνε οι άνθρωποι. Πολεμάνε επί καιρό. Είναι εμπειροπόλεμοι. Οι δικοί μας αξιωματικοί δεν φταίνουν αυτοί. Δεν είναι εμπειροπόλεμοι. Οι Τούρκοι έχουν αυθονία πυρομαχικών. Δεν είναι καλής ποιότητας. Ωραία. Μα δεν θα μας σκοτώσουν με Λαμπορκίνι και με Φεράρι. Θα μας σκοτώσουν με φορντάκια. Μια χαρά. Κάνουν δουλειά τους. Έχουν αυθονία πυρομαχικών, αυθονία UAV. Τα παράγουν μόνοι τους. Εμείς δεν έχουμε τα αντιεροπορικά μέσα άμυνας. Συνεπώς, σας τα λέω εγώ αυτά τώρα και γίνομαι ο κακός εγώ. Ωραία. Όποιος ξέρει ξένους στρατιωτικούς ακολούθους, ξένους διπλωμάτες κτλ. Και έχει ένα βαθμό εξοικείωσης μαζί τους. Αν ανοίξουν το στόμα τους όπως το ανοίγουν με μένα και με άλλους συναδέλφους μας, καταλαβαίνεις ότι η υπόλοιψή τους για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και για τους πολιτικούς τους προϊσταμένους και για το ρόλο που τις προορίζουν δεν είναι καλύτερη. Δηλαδή οι Φιλανδοί που τους ξέρω, εάν γίνει κάτι, 5 εκατομμύρια είναι, αλλά θα πολεμήσουν. Και θα πολεμήσουν όμως
ομόφημα, διότι οι στρατηγοί τους ούτε έχουν 600 χιλιάρικα που δεν μπορούν να δικαιολογήσουν, κάνουν τη δουλειά τους και το βλέπετε στις επιστρατεύσεις, το βλέπετε στο γεγονός ότι πηγαίνουν και κατατάσσονται κτλ. Όσοι έχουν διαφωνίες πάνε και κατατάσσονται σε πολιτική υπηρεσία. Αυτοί θα πολεμήσουν. Γιατί το θεωρούν δικό τους. Δεν το θεωρούν προς εκχώρηση. Εδώ πέρα έχει υπονομευθεί η αμυντική προσπάθεια της χώρας από το γεγονός ότι κάποιοι λένε ποτέ μη σώσουμε. Να τα δώσουμε να μην έχουμε μπαμπού. Γιώργος... Ας τους πληρώσουμε να πάνε στην Ελβετία, ας τους πληρώσουμε τα εισιτήρια να πάνε στην Ελβετία ή όπου αλλού νομίζουν ότι υπάρχει πολιτισμός, στις Alt Maritime στη Γαλλία που είναι έτσι πάρα πολύ sick. Να γλιτώσουμε από δάτους ανθρώπους, γιατί τα πληρώνουν οι υπόλοιποι, τα πληρώσαν τα παιδάκια αυτές τις θεωρίες ότι μπορούμε να πάμε στη Λιβύη σαν να πηγαίναμε εκδρομή στην Γκρενόμπλ. Τα πληρώσαν τα παιδάκια αυτοί οι πέντε. Κύριε Ιφαντή, θέλω να σας ευχαριστήσω. Μου λένε εδώ, ευτυχώς που υπάρχουν άνθρωποι σαν τον κύριο Ιφαντή, με πολύ πόνο για την πατρίδα και πάθος. Μου λέει άλλος εδώ, θυμίστε στον εκλεκτό κύριο Ιφαντή, ότι η παλαϊκή άμυνα με τα προβλήματά τα το 85 από το στρατηγό Ματαφία στα νησιά ήταν κόκκινη γραμμή. Δυστυχώς αυτά πάνε περίπατο. Θέλω να σας ευχαριστήσω, θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Σας ευχαριστώ κύριε Σαχίνη, καλή μέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.